Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Αυτό το Σάββατο στις 12 Θεούς, μια πολύ διαφορετική και πολύ ξεχωριστή εκπομπή. Καλεσμένοι μου, κάποιοι άνθρωποι που έχουν γράψει χρυσή ιστορία στο χώρο της χειροπάλης, γιατί θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην ελληνική χειροπάλη. Με κάποιους ανθρώπους που έχουν παίξει πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό ρόλο από την αρχή της, από το 1986, μέχρι και το 2016. Δηλαδή θα αναφερθούμε σε μια ιστορία 30 ετών. Δίπλα μου ο Παναγιώτης Δρούσης, ένας από τους πρωτεργάτες στην Ελλάδα στο άθλημα της χειροπάλης, για πολλά έτη πρωταθλητής Ελλάδος. Θα μας πει και την ιστορία με το πώς ξεκίνησε το όνειρο κάποιων Ελλήνων τότε με το Over the Top στο Las Vegas με Σιλβέστερ Σταλόνε. Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Καλεσμένος δίπλα από τον Παναγιώτη, ένας μεγάλος αθλητής στις ελαφριές κατηγορίες, πρωταθλητής Ελλάδος των 65 και των 70 κιλών, ο Στέλιος Καμαλάκης. Στέλιο μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Δίπλα από το Στέλιο, ο πρωταθλητής Ελλάδος και παγκόσμιος πρωταθλητής των Masters, ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος. Γιώργο μου, καλησπέρα, μεγάλη μας χαρά που είσαι και εσύ σήμερα μαζί μας. Δίπλα μου, ο Χρήστος Ογκιώκας, πρωταθλητής Ελλάδος, ένας από τους αθλητές ο οποίος προώθησε κάποια νεκρά χρόνια το άθλημα που είχε μείνει σε χαμηλά επίπεδα, αναβιώνοντάς τα και κάνοντας αγώνες τότε στο Σχοινιά. Δίπλα από τον Χρήστο, ο Στάθης ο Σημεωνίδης, δεύτερος και τρίτος παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων και πολλάκις φορές πρωταθλητής Ελλάδος. Στάθη μου, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα αυτή η ωραία παρέα εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν και βάζουμε το χρονικό από το 1986. Κάνε μας αυτή την αναδρομή, Παναγιώτη. Μπορώ να σας πω πώς ξεκίνησαν οι αγώνες. Να πάμε στο Las Vegas. Είχε γίνει μία διοργάνωση παγκοσμίως για το Σταλόνε. Η Canon Films, για να γυριστεί ένα έργο με το Σιλβέστερ Σταλόνε. Έτσι όπως σε κάθε κράτος, διοργανώθηκε εδώ στην Ελλάδα. Έγιναν οι αγώνες στην Μεγάλη Βρετάνια το 86 και με την αφορμή αυτή βγήκαν πολλοί αθλητές τότε να παίξουν μπράντεφερ. Βγήκα εγώ πρώτος στην κατηγορία 80-100 κιλών. Ο Μπατσινίλας βγήκε στα 100 συν και ο αντιπαριώτης, ο Γιώργος, στα μείον 80. Μαζί μας ήταν και μια κοπέλα τότε, η Βανέσα Ελεοντίου, που βγήκε πρώτη στις γυναίκες. Με την αφορμή αυτή πήγαμε στο Las Vegas και εκεί παίξαμε με θηρία πραγματικά, δηλαδή με ανθρώπους που ούτε καν τους είχαμε δει εδώ στην Ελλάδα εμείς, ας πούμε, και με το Σταλόνε. Είδατε από κοντά τον Ψέν, είδατε από κοντά τον Άντριου Ρόδε στον Κόμπρα. Όλους τους μεγάλους, τον Κόμπρα, ναι, τον Ψέν, όλους τους μεγάλους. Και διδαχτήκαμε από αυτούς, δηλαδή είδαμε πάρα πολλά περίεργα πράγματα επάνω στον Μπράντεφερ. Και με την αφορμή αυτή αγόρασα τότε και τον πάγκο του Μπράντεφερ και τον έφερα στην Ελλάδα. Θυμάμαι, αφού ήμουν στο αεροδρόμιο. Μπράβο. Και ξεκινήσαμε τότε να κάνουμε δικούς μας αγώνες. Ξεκινήσαμε τότε τα Πανελλήνια πρωταθλήματα σε διάφορες περιοχές και όχι μόνο στην Αθήνα, στη Χαλκίδα, στη Λιβαδιά, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, να βγάλουμε καινούργια παιδιά, καινούργιους αθλητές, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το άθλημα. Τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Και έχει φτάσει τώρα σε ένα σημείο το άθλημα που πάρα πολλά παιδιά παίζουν συνέχεια και ανεβαίνουν. Θα πρέπει εδώ να σε διακόψω, γιατί αφού ξεκινήσαμε το χρονικό αυτό που έζησες στο Las Vegas, θα πρέπει να πούμε ότι ο πρωτεργάτης του αθλήματος στην Ελλάδα είναι ο αείμνηστος ο Ηλίας ο Μπαζίνας. Αν δεν υπήρχε ο Ηλίας ο Μπαζίνας, τίποτα από όλα δεν θα ξεκίναγε. Με εμπνευστή του τότε τον αρσιβαρίστα, το Σωτήρη τον Μπατσινίλα, που πήγε στο εξωτερικό και γύρισε με ένα χάλκινο πανευρωπαϊκό και του έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει ο κύριος Ηλίας, και με τη δύναμη που είχε με την πένα, γιατί ήταν εξαιρετικός και πασίγνωστος δημοσιογράφος και αθλητικογράφος, και ξεκινώντας ο κύριος Ηλίας όλο αυτό το σκηνικό,
Τότε ήρθε το φιρμάνι, να το πω έτσι απλά, από το Las Vegas και έγινε όλο αυτό που έγινε. Ωστόσο, ο πατέρας του αθλήματος ήταν ο κύριος Ηλίας. Αυτός τα ξεκίνησε όλα σαν να δρομολογήσει μέχρι και το παγκόσμιο το 89. Εσύ όμως ήσουν εκείνος που λέμε ότι έκανες τη δύσκολη δουλειά. Πήγες στις επαρχίες, γύριζες, τα θυμάμαι. Καταρχήν να πούμε ότι διοργάνωσες τη μεγαλύτερη διοργάνωση που έγινε ποτέ στην Αθήνα, στην Dorian Gray. Εκεί που δυστυχώς και εκεί που ήμουν, αλλά ξέρεις ότι δεν μπορούσα να αγωνιστώ λόγω του χεριού, και αυτό που έγινε και στη Μεγάλη Βρετάνια, σας είδα από κοντά. Αυτό που θέλω να πω όμως, ότι οι αγώνες που διοργάνωσες εσύ ήταν η πρώτη σπονδυλική στήλη της εθνικής ομάδος. Δηλαδή, τα παιδιά που πήγαμε πρώτοι το 89 στην Τουρκία ήταν οι αγώνες που έκανες εσύ στο Χαϊδάρι, και ήρθαμε τότε στην ελαφριά κατηγορία, εγώ πρώτος, δεύτερος ο Κόντες, στη μεσαία κατηγορία, ο Βασίλης Οστροφύλας, ο Σωτήρης ο Μπατσινίλας, ο Δημήτρης ο Κουμπάκης και ο Βασίλης Οστροφύλας, που πήγαμε τότε στην Κωνσταντινούπολη. Συνέχισε λοιπόν το χρονικό από το Las Vegas. Όπως θυμάμαι, τον Αντιπαριώτη που είχε παίξει με τον Κόντες. Ένα λεπτό παιχνίδι. Μαθητής του Σωτήρη του Μπατσινίλα. Έγινε χαμός τότε. Όπως και θυμάμαι και άλλο ένα παιχνίδι δικό σου με τον παπά, τον αείμνηστο παπά, ο οποίος ένας αγώνας που βάστηξε πάρα πολύ. 50 δευτερόλεπτα και με λουριά και. Ένας αγώνας ο οποίος είχε μείνει στην ιστορία. Πες όλη την αλήθεια, γιατί δεν περίμενες να κερδίσω. Δεν περίμενα, γιατί ο παπάς ήταν στο χώρο καταξιωμένος. Ήταν ένας γίγαντας. Ήταν, είχε μικρός γίγαντας. Είχε γυρίσει με ασημένιο μετάλλιο από τον παγκόσμιο. Από τον παγκόσμιο είχε γυρίσει με ασημένιο μετάλλιο. Δεν περίμενα, τον γύρισες όμως και το πήρες στο παιχνίδι. Το πήρες στο παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Εσύ είχες δυνατούς αντιπάλους. Τι αντιμετώπισες στην κατηγορία των 80 κιλών? Στην κατηγορία τη δικιά μου ήταν δυνατά παιδιά, αλλά δεν μου φαινόταν πολύ εύκολη. Δηλαδή, είχα παίξει, ας πούμε, τελικό με το Φουντά, με άλλα παιδιά, με το Μανιαδάκι. Με το Μανιαδάκι πολλά χρόνια παίζαμε, ας πούμε, τελικό. Εντάξει, μου φαινόταν πολύ καλός αθλητής. Πολύ καλός, αλλά εντάξει, για τα δικά μου δεδομένα μου ήταν πολύ εύκολο να τον πάρω. Και άσχετα που έβγαινα εγώ πρώτος, έπαιρνε το εισιτήριο το δικό μου και πήγαινε και παίζει στα παγκόσμια, γιατί λόγω των υποχρεώσεων εγώ δεν μπορούσα να πάω. Πολύ καλός φίλος ο Μιχάλης και ακόμα αγωνίζεται και μπράβο του. Εδώ θέλω να συμπληρώσω και να πω ότι ο Μιχάλης ο Μανιαδάκης διαθέτει μία από τις πιο δυνατές σχολές στην Ελλάδα, με πολλούς αθλητές και από τότε με πολλούς αθλητές. Εγώ δεν ξέρω μόνο και μόνο πόσους αθλητές που ετοίμαζε, που τους είχα μια ζωή αντιπάλους. Ο Χρήστος ο Κανιούρης, καταξιωμένος, τρίτος πανευρωπαϊκός, ο Νίκος ο Γιαλούρης και πόσα άλλα παιδιά. Μια σχολή που μέχρι και τώρα που μιλάμε έχει μια πολύ δυναμική παρουσία στο χώρο, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Εκεί θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Κούλα Γιαννοπούλου ήταν μια μεγάλη αθλήτρια με παγκόσμιες διακρίσεις και πανευρωπαϊκές. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι πρωτοεμφανίστηκε με την εθνική ομάδα τότε το 1989, οι δεύτεροι αγώνες που παίξαμε διεθνής, γιατί πρώτη ήταν να πήγαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, στην Κωνσταντινούπολη, στην ιδιαίτερα μου πατρίδα. Και η τότε η εθνική ομάδα που απαρτίστηκε ήταν η δεύτερη εθνική ομάδα, γιατί πρώτη ήταν που πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη το 1989. Η ομάδα λοιπόν ήταν στο παγκόσμιο. Από μικρές κατηγορίες να ξεκινήσω, ο Ηλίας Κανάντοβης, εγώ, ο Γιώργος ο Παπάς, ο Δημήτρης ο Κόντες, ο Ψυχάρης λεγότανε, τον Δημήτρη και με τον Κώστα τον Πακόπουλο, από την Τρίπολη είχαν έρθει αυτοί οι αθλητές, ο Σωτήρης ο Μπατσινίλας, ο Μένανδρος ο Παπαδημόπουλος, ο Μιχάλης ο Γρηγοριάδης, ο γνωστός ο Ντουλαπίνο, ο Τάσος ο Χαλκιάς, ο Βασίλης ο Στροφύλας. Τώρα κι αν ξέχασα και κανέναν, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Μια ελληνική ομάδα που έφερε ο Δημήτρης ο Κουμπάκης, που φέραμε πολύ καλά αποτελέσματα με πολλές καλές εμφανίσεις
και τότε έλαμψε το πρώτο χρυσό μετάλλιο του Σωτήρη του Μπατσινίλα. Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ας μας πει λοιπόν και δύο λόγια ο Στέλιος Χαμαλάκης, πρωταθλητής Ελλάδος χρόνια. Ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία όταν ακόμα δεν υπήρχαν junior και όμως ήταν ηλικιακά junior. Ας μας πει λοιπόν πού ξεκίνησε, σε ποια σχολή και πώς έφτασε μέχρι εδώ που έχει φτάσει να κερδίζει σερί τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Καλησπέρα Αντώνη. Ξεκίνησα το 1993, ήρθα στην πρώτη σχολή του Μπράντφερ, του Παναγιώτη του Ρούση. Ήμουν μικρό παιδάκι, ήμουν 15,5 χρονών. Έβγαινα πρώτος στο σχολείο και είπα να δοκιμάσω σε μια σχολή. Ήρθα στο Παναγιώτη του Ρούση και κατεβήκαμε στο Πανελλήνιο που γινόταν στο Μήλωνα. Το 1993 βγήκα πρώτος στην κατηγορία του μείον 65, αν και σε ηλικία 15,5 χρονών. Από τότε παίρνω σε ρί τα Πανελλήνια στα μείον 65 και στα μείον 70, που είχα πρότυπο εσένα στα μείον 70. Εσύ αποσύρθηκες μετά και είμαι, πιστεύω, συνεχιστής των μείον 70 εγώ. Πρότυπο είχα εσένα και τον Παναγιώτη το Ρούση, που είναι ο δάσκαλός μου, ας πούμε, τόσα χρόνια, με προπονεί και μπορώ και βγαίνω στα Πανελλήνια πρώτος και στο παγκόσμιο έχω μια 10η θέση. Εντάξει, εμένα μου άρεσε από μικρό το Μπράντεφερ, πάρα πολύ. Δεν ήξερα βέβαια ότι υπήρχε σαν άθλημα. Το έμαθα πολύ αργότερα γιατί, όπως αναφέρατε και πριν, ο γιος του Κυριλία, του συγχωρεμένου του Κυριλία του Μπαζίνα, ο Διονυσάκης, ήμασταν μαζί στην Άρση Βαρών και ήμασταν μαζί πάντα και πάνω στο βάθρο. Πολύ καλός αθλητής και πάρα πολύ καλό παιδί. Σαφώς. Με ήθος. Όλη η οικογένεια και ο πατέρας. Οπότε ερχόταν ο πατέρας να βλέπει το παιδί του στην Άρση Βαρών και έβλεπε και εμένα. Και έβλεπε και εμένα και μου έλεγε: «Έχεις πολύ μεγάλο χέρι, πολύ μεγάλη παλάμη». Κοίταγε πάντα αυτά. Ναι, και μου έλεγε ότι θα έρθει στο Μπράντεφερ γιατί με αυτό το χέρι θα βγεις πρωταθλητής. Στο εγγυώμαι, μου λέει εγώ. Σίγουρα εγώ στο σχολείο που βάζαμε σαν παιδάκια Μπράντεφερ, ας πούμε, εννοείται ότι τους νικούσα όλους. Αλλά τον χώρο όσον αφορά του πρωταθλητισμού στον Μπράντεφερ δεν τον γνώριζα. Άρα λοιπόν με κατέβασε πρώτη φορά το 1994 ο Κυριλίας στο πρωτάθλημα που είχε διοργανώσει ο Παναγιώτης ο Ρούσης, στο κλειστό του Αγίου Δημητρίου. Φυσικά δεν πήρα μετάλλιο. Ήταν για μένα μια πολύ ωραία εμπειρία. Και από τότε το αγάπησα ακόμα περισσότερο αυτό το άθλημα. Το αγάπησα πάρα πολύ. Αργότερα σταμάτησα από την εθνική ομάδα από την Άρση Βαρών, στην οποία βέβαια και εκεί είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά ο μεγάλος μου έρωτας ήταν το Μπράντεφερ. Λοιπόν, εδώ έκτοτε κάναμε πολύ προπόνηση όσο μπορούσαμε, γιατί δεν υπήρχαν και οι άνθρωποι. Όσον αφορά, εγώ δεν μένω κοντά εδώ για να ερχόμουν να μου δείξει ο Παναγιώτης κάποια πράγματα ή τέλος πάντων κάποιος άλλος πιο έμπειρος. Ή εσύ που ήσουν πιο έμπειρος και παλαιότερος στο άθλημα. Απήχαμε λόγω αποστάσεων κλπ. Και κάναμε όπως μπορούσαμε προπόνηση ο καθένας. Αυτή η μεγάλη μας όμως αγάπη μας οδήγησε στο και να μάθουμε και να λάβουμε ξανά μέρο σε αγώνες και να προοδεύσουμε και να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Που εκεί πήραμε και κάποια DVD, πήραμε κάποιες βιντεοκασέτες και είδαμε και τις λαβές και τα όργανα που φτιάχνουν αυτοί. Και φτιάξαμε και εμείς και άρχισε η προοδευτικά η δουλειά αυτή η σκληρή ώστε να ξανακατεύουμε στους αγώνες και να ξανακατεύουμε και όλο να προοδεύουμε σε διεθνές τουρνουά με χρυσά μετάλλια στο εξωτερικό μέχρι που ήρθανε και πανευρωπαϊκά μετάλλια στην κατηγορία των μάστερ και το χρυσό παγκόσμιο. Πήγαμε το 2005 μαζί στη Βουλγαρία, τότε ήταν και ο Χρήστος εκεί. Και ομολογώ ότι παρόλα ότι ήταν ό,τι γρηγορότερο έχουμε, έπεσε τότε πάνω σε μια μεγάλη τιτανομαχία με τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον... αυτός πρέπει να ήταν νομίζω Ουκρανός. Ουκρανός. Ναι, ο Πούρσκαρ. Εκεί γνωρίσαμε και το Στάθη. Τότε ήταν ο Στάθης 15-16, δεν ήταν παραπάνω. Μαθητής του μεγάλου Φιλικίδη, του Παντελή, θα τα πει όμως όλα αυτά και εκείνος. Και φτάνοντας λοιπόν τώρα μέχρι το παγκόσμιο που πήραμε χρυσό, παγκόσμιο στα μάστερ και θα μας πεις και για το πανευρωπαϊκό που πήραμε και τώρα χαλκινό. Ναι, εντάξει, ήταν πολύ ωραίος αγώνας αυτός.
Πραγματικά δεν πίστευα ξεκινώντας από την Ελλάδα ότι θα πάμε για χρυσό, αλλά πίστευα ότι θα πάμε να το παλέψουμε να είμαστε πάνω στο βάθρο. Σίγουρα σε κάθε αγώνα είναι και θέμα κλήρωσης. Απλά στο συγκεκριμένο αγώνα έβαλα με όλους τους αθλητές. Δεν ήταν κάποιες που να μην βάλουμε. Έβαλα με όλους τους αθλητές Μπράντεφερ. Τα έφερε έτσι η κλήρωση που έβαλα με όλους τους αθλητές Μπράντεφερ. Τους νικήσαμε όλους. Ήρθε αυτό το θεμητό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που δεν ξέρω αν θα ξανάρθει στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ... σε κάνει ευτυχισμένο, σε κάνει να σκεφτείς ότι ανταμείφθηκε η σκληρή δουλειά σου. Ναι. Πιστεύω ότι ο κόσμος που μας βλέπει παίρνει και αυτός δύναμη να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά. Γιατί ένα χρυσό μετάλλιο όταν έρχεται σε μία χώρα, οπωσδήποτε τονώνει το ηθικό και των υπόλοιπων αθλητών, αλλά και των αρχάριων πρωτοεμφανιζόμενων ή τέλος πάντων αυτών που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημά μας, τη χειροπάλη στα ελληνικά, έτσι. Και σου ευχόμαστε και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Να περάσω στον Χρήστο. Ξεκινώντας λοιπόν τη χειροπάλη που σε είδαμε ξαφνικά, εγώ σου έβγαλα το προσωνύμιο γίγαντας από το Μαραθώνα, μας εξέπλησε όσο σε είδαμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, εκεί που η χειροπάλη λίγο είχε καταλαγιάσει, ξεκίνησες και διοργάνωνες αγώνες. Πες μας λίγο το χρονικό και των αγώνων, αλλά θα ήθελα να μας πεις και τις πανελλήνιες νίκες σου, που τότε πρέπει να πούμε ο Δημήτρης ο Κουντρουμπής έκανε 3 πανελλήνια πρωταθλήματα στο κλειστό του Αμαρουσίου με πολύ μεγάλη επιτυχία και εκεί νομίζω κέρδισες και τις 3 φορές και πρέπει να έπαιξες και τελικό με τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Κόμπα. Λοιπόν, να σε ακούσουμε λίγο να μας πεις. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα το 97, όταν διοργανώθηκαν αγώνες σε μια καφετέρια. Πήγα, έπαιξα με καταξιωμένους πρωταθλητές τότε. Θυμάμαι ότι βγήκε πρώτος τότε ο Χρήστος Ογκανιούρης. Εγώ βγήκα δεύτερος. Μεγάλος αθλητής. Ήταν όταν είχε γυρίσει το Πανευρωπαϊκό που είχε βγει δεύτερος ο Χρήστος. Χάλκινο Πανευρωπαϊκό. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι. Με είχε αγκαλιάσει το τέλος και μου είχε πει πιτσιρικά, μην το αφήσει. Μου λέει, είσαι πολύ δυνατός εσύ. Τέλος πάντων, πήγα στο στρατό, απολύθηκα και αποφάσισα να ασχοληθώ. Γίνανε τότε κάτι αγώνες το 99 στο καράβι του Σχοινιά. Πήγα, έπαιξα και βγήκα πρώτος και στην κατηγορία μου αλλά και στο γενικό τίτλο. Μετά για πολλά χρόνια σε κάθε διοργάνωση εκεί που πήγαινα, έβγαινα πρώτος. Χωρίς να κάνω προπόνηση. Ειδική για Μπράντεφερ. Απλά έκανα τη γυμναστική μου γιατί εγώ έκανα τότε πολεμικές τέχνες και ασχολούμαι και ακόμα και τώρα βέβαια αεραστεχνικά με την ελληνορωμαϊκή πάλι. Ξεκίνησα από μικρός με τις πολεμικές τέχνες και ασχολούμαι βέβαια χρόνια με την ελληνορωμαϊκή πάλι, αλλά με κέρδισε και εμένα τον Μπράντεφερ. Από το σχολείο, μ' άρεσε πάντα. Και μετά από χρόνια κάναμε κάποιους αγώνες όταν είχε μια κάμψη το άθλημα, εκεί στο Μαραθώνα, στο Σχοινιά. Είχε πολύ κόσμο, ξανάρχισε και να ανέβαινε το άθλημα, μέχρι που γίνανε και κάποια πανελλήνια στο Μαρούσι. Και εκεί πήρα τις πρώτες θέσεις. Του Δημήτρη του Κουντρουμπή, μεγάλη επιτυχία. Ναι, του Δημήτρη του Κουντρουμπή. Μεγάλη επιτυχία, πολύ καλούς αθλητές. Μετά είχα έναν αγώνα σταθμό στην καριέρα μου, στο Αττικό Κύπελλο τότε στο Ζιρίνιο, όπου έπαιξα με τον παγκόσμιο πρωταθλητή τελικό, τον Κόμπα τον Τάτσε. Το θυμάσαι καλά βέβαια, γιατί είχε ζητήσει τον αγώνα. Ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, δύσκολος για μένα. Και... με ένα καταξιωμένο, με ένα παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Βέβαια, και εκεί είχε ακουστεί βέβαια πιο πολύ το όνομά μου. Μετά συνέχισα σε κάθε διοργάνωση κατέβαινα. Είχα μια πολύ μεγάλη αποχή. 7 ετών. Με την επιστροφή μου στο πρωτάθλημα Ελλάδος το 2013, όπου έπαιξα με το φίλο μου εδώ, τον Γιώργο τον Χαραλαμπόπουλο. Βγήκα δεύτερος. Και ο Γιώργος ήταν η αιτία από το 2013 να ξαναεπιστρέψω φέτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπου βγήκα πρώτος, πήρα το πρωτάθλημα και στο δεξί και το αριστερό. Και δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά, συνεχίζουμε. Και εγώ σου εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
Έχω δίπλα μου το Στάθιο το Σημεωνίδη, που θα ήθελα και εκείνος να μας πει πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε σε όλες αυτές τις διακρίσεις που έφτασε. Καλησπέρα, Αντώνη. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Εγώ ξεκίνησα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία με την Άρση Βαρών, με τον μεγάλο δάσκαλο μου, τον Παντελή τον Φιλικίδη, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά η μεγάλη μου αγάπη ήταν η χειροπάλη, όπου ακολούθησα και ασχολήθηκα με αυτό και έφτασα να διακρίνομαι σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Από το 2004 μέχρι το 2006 είχα πάει στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία, στην Ιαπωνία, στην Νότια Αφρική, με τον Παναγιώτη τον Ηλιόπουλο, τον φίλο μου, όπου εκείνη την περίοδο... Μεγάλος αθλητής, Χρυσόστα Τζούνιορ. Πολύ καλός φίλος και πάρα πολύ καλός αθλητής, όπου μαζί κάναμε προπόνηση και είχα τη μεγάλη χαρά να τον γνωρίσω. Και μέχρι τώρα συνεχίζουμε στα Πανελλήνια και έχουμε μεγάλες διακρίσεις. Και... Θα συνεχίσουμε με το μεγάλο κεφάλαιο της χειροπάλης που λέγεται Βασίλης Τροφίλας, με πλούσιες διακρίσεις σε παγκόσμια, μασημένιο, πανευρωπαϊκό. Να μας πει και εκείνος πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε, γιατί και μέχρι ακόμα όποτε μπορεί σε Πανελλήνια κατεβαίνει και πάντα διακρίνεται και είναι στα μετάλλια. Καλησπέρα Βασίλη μου, και θα ήθελα να μας πεις και εσύ τη δική σου την ιστορία. Καλησπέρα. Θέλω να πω καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή και συγχαρητήρια. Και ειδικά που αναφέρεσαι για τη χειροπάλη. Εγώ ξεκίνησα λοιπόν σε ηλικία 16 χρονών, γνωρίζοντας τότε τον Σιδήρ Μπατσινίλα σαν δάσκαλο και προπονητή μου σε ένα γυμναστήριο στα Ηλίσια. Και μαζί με αυτόν ξεκινήσαμε, με έμαθα να παίζω μπραντεφέρ. Τότε ήταν καθεστώ το μπραντεφέρ, να πω, δεν υπήρχε τότε το όρθιο. Παίζαμε καθεστώ μπραντεφέρ. Όπως όλα τα παιδιά από το σχολείο, στους δρόμους κτλ. Έτσι λοιπόν και εγώ, που ήμουν λίγο δυνατός παραπάνω στην ηλικία που ήμουνα, έλαβα πρώτη φορά μέρος σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που είχε γίνει τότε. Βγήκα πρώτος με χίλια ζόρια, το 88, σε ηλικία 16-17 χρονών. Μετά πήγαμε γρήγορα σε ένα τουρνουά με την Τουρκία, τους οποίους τσακίσαμε. Το 1989 έγινε το παγκόσμιο. Να σε διακόψω, του τσακίσατε εκτός από μένα που ήμουν ο πιο άτυχος, γιατί είχα τη μεγαλύτερη μορφή της παγκόσμιας χειροπάλης. Τρεις φορές παγκόσμιος, τρεις φορές πανευρωπαϊκός, ο Χαϊντάρ Γκιλντήλ. Εγώ ήμουν λιγάκι άτυχος σε αυτό. Συνέχισε. Τώρα στα λέω γιατί τα ξέρω από πρώτο χέρι, ήσουν και εσύ εκεί. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Το 1989 έγινε ένα παγκόσμιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο ΟΑΚΑ. Βγήκα τότε τέταρτος, σε ηλικία 17 χρονών. Στους άντρες, δεν είχε τότε junior κτλ. Και να πω ότι ήμουνα και άτυχος, γιατί έπαιξα πρώτα αγώνα με Αμερικάνο, τον οποίο τον κέρδισα κιόλας. Ήταν τότε εκείνη εποχή κορυφή. 1991 πήγαμε στο Ισραήλ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Τελ Αβίβ. Βγήκα πάλι τέταρτος, ήμουνα τότε φαντάρος κιόλας, απροπόνητος. Και το 1993 έγινε στην Ταραγκόνα στην Ισπανία. 92, ναι. Πανευρωπαϊκό και βγήκα δεύτερος, ασημένιος. Τελικό με ποιον? Τελικό με το Κόμπα, το Τατάτζε, όπως λέγεται, δεν θυμάμαι, είναι και φίλος μου και κουμπάρος μου. Ο οποίος, ναι, Γεωργιανός στην καταγωγή, ο οποίος είχε πάρει 3 παγκόσμια και 3 πανευρωπαϊκά. Μεγάλος αθλητής. Πάρα πολύ δυνατός εκείνη την εποχή. Και να πω ότι εκείνη την εποχή για μένα ήταν πρωτοπόροι Γεωργιανοί, Ρώσοι κτλ. Ήταν πάρα πολύ. Είναι και ένα ακόμα δηλαδή. Είναι πολύ δυνατός λαός. Δεν υπάρχουν για μένα. Και τους έχω δηλαδή πολύ, σε πολύ μεγάλη κλίμακα ψηλά. Και να πούμε και για τα Πανελλήνια τα οποία κατέκτησες πάρα πολλές φορές. Εντάξει, τα Πανελλήνια μετά ερχόντουσαν μόνα τους. Ας πούμε, είχα κάποια στιγμή να σταματήσω να πηγαίνω. Όχι για το λόγο ότι ήμουν πολύ καλός και δεν είναι καλή, απλά δεν είχα λόγο να πηγαίνω στα Πανελλήνια, από μεριά μου δηλαδή, για να είναι και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, κάποια στιγμή. Μετά τα παράτησα λόγω κάποιων που είχα οικογενειακό προβλημάτο κτλ. Με τους γονείς μου, η δουλειά, η καθημερινότητα. Και τώρα πότε μπορώ, κατεβαίνω έτσι γιατί το αγαπάω, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είσαι ρομαντικός, όπως όλοι εμείς οι παλιοί που ακόμα προσπαθούμε και βάζουμε πλάτη για τη χειροπάλη. Και χαίρομαι να πω ότι ακόμα το άθλημα το συνεχίζουν πάρα πολύ τα νέα παιδιά και προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας και το πάμε λίγο μπροστά εκεί που το αξίζει δηλαδή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα, Παναγιώτη, να σε ρωτήσω ποιες ήταν οι διακρίσεις που έχουν φέρει οι μαθητές σου, γιατί μαθητές ξέρω ότι είχες πάρα πολλούς, το γνωρίζω, το έζησα, αλλά θα ήθελα να μου πεις τους ιδιαίτερα διακριθέντες με μετάλλια από τη σχολή. Θα αναφερθώ σε μερικά ονόματα που έχουν πάρει χρυσά σε Πανελλήνια, όπως είναι ο Ιωακιμίδης, ο Αείμνηστος, ο Τάσος, ο Μανολάς, ο Λούις, ο Φωτή, ο Νίκος, ο Κώτης, ο Αλέξης που βγήκε πρόσφατα, μπορώ να πω και το Χαμαλάκι που βγαίνει επί σειρά ετών. Και θα συνεχίσει
να παίρνει τα χρυσά, δεξιά-αριστερό. Είναι πάρα πολλοί αθλητές, οι οποίοι ας μείνουμε σε αυτούς. Θα ήθελα να κάνουμε και μία πολύ σύντομη αναφορά και να αναφέρουμε τα μετάλλια που έχουμε κατακτήσει ως Ελλάδα. Δύο μετάλλια, ο Σωτήρης ο Μπατσινίλας από Πανευρωπαϊκό και Χρυσό Παγκόσμιο, ο Δημήτρης ο Κουμπάκης στο αριστερό το χέρι ασημένιο μετάλλιο, ο Γιώργος ο Κόνστας, ο Βασίλης ο Στροφίλας, δύο ασημένια πανευρωπαϊκά, ο Γιώργος ο Παπάς, ασημένιο πανευρωπαϊκό σε παγκόσμιο στην Αμερική, ο Χρήστος ο Κανιούρης, χάλκινο πανευρωπαϊκό, και στα μάστερ πλέον έχουμε τον Μάριο το Χουλάκη, χάλκινο στο αριστερό, τον Γιώργο το Χαραλαμπόπουλο, χρυσό και ασημένιο σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό, πολλά μετάλλια ο Παντελής ο Φιλικίδης, καθώς ακόμα ο Μιχάλης ο Μανιαδάκης, χρυσό στο αριστερό και χάλκινο στο δεξί. Τώρα τις τελευταίες αυτές χρονιές. Καθώς και στα junior, όπως είπε ο Στάθης ο Σημεωνίδης, ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος και η μεγάλη μας ελπίδα, ο Γιώργος ο Αθανασιάδης, που μας έφερε χάλκινο μετάλλιο πάλι στα junior στο δεξί. Φίλες και φίλοι, εδώ τελείωσε το αφιέρωμα, το μίνι αφιέρωμα να το πω, γιατί θέλουμε 10 εκπομπές να κάνουμε για τη χειροπάλη με αναδρομή 30 ετών. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.